Επαόριστον συνεχίζουν την απεργία τους και στα Τρίκαλα οι ιδιοκτήτες ταξί, επισημένοντας πως δεν υπάρχει καμία εξέλιξη με το αρμόδιο Υπουργείο. Οι συνδικαλιστές ζητούν συγγνώμη από το επιβατικό κοινό, αφού δεν είναι σε θέση, όπως υποστηρίζουν, να καλύψουν τις μεταφορικές του ανάγκες. Έχουμε αποφασίσει τώρα το Σαββατοκύριακο να μην κλείσουμε τους δρόμους, θα ανοίξουμε τα διόδια. Γι' αυτό και ο κόσμος περνάει και χειροκροτάει και, όπως καταλαβαίνεις, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, τους θέλουμε δίπλα μας. Νομίζω ότι έχουν καταλάβει και όλη η κοινωνία ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα ανατρέψουμε αυτό το έκτρωμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του νόμου Ραγκούση. Πάντως, οι συνάδελφοί σας φαίνονται εξαγριωμένοι από ό,τι βλέπω. Ακριβώς αυτό σας είπα και πριν. Είναι εξαγριωμένοι, είναι ο τρόπος που έχει συμβεί, είναι οι αντιδράσεις μέσα και από το ίδιο το Πασόκ. Όλο το σκηνικό είναι φτιαγμένο έτσι που μας έβγαλε στους δρόμους και εσείς τώρα είστε τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία. Δεν ξέρω αν θυμάστε τέτοια μεγάλη κινητοποίηση από τον κλάδο μας. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και καταλαβαίνουν όλοι το άδικο της υπόθεσης.